Με την πρόταση καθίσταται υποχρεωτική υποβολή δήλωσης των φόρων εισοδήματος με όλα τα στοιχεία κινητής και ακίνητης περιουσίας κάθε 7 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων στις τράπεζες, ομόλογα, μετοχές, ακίνητα, εξοχικά σπίτια, χωράφια, οικόπεδα, ακόμη και πίνακες αξίας, καθώς και ράβδους χρυσού. Και εκεί θα φανεί πράγματι τι είναι που φοροδιαφεύγουν. Ποιοι είναι αυτοί που ενδεχομένως για χρόνια ούτε καν φορολογική δήλωση δεν είχαν κάνει και θα βρεθούν με περιουσιακά στοιχεία εκατομμυρίων ή δεκάδων εκατομμυρίων. Μετά από δεκαετίες λόγια, πολλά από πολλούς, διαχρονικά κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενους, εμείς κάνουμε τα λόγια πράξη. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης, το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων θα έχει τη δυνατότητα χωρίς άλλη εξουσιοδότηση να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων από οποιαδήποτε υπηρεσία. Στοχεύουμε εδώ και χρόνια την επιχειρηματικότητα. Αλλού θα βρεθεί ο κρυμμένος πλούτος και εκεί θα φανούν ποιοι πραγματικά φοροδιαφεύγουν. Και πρέπει η πολιτεία να είναι αμήλικτη σε οποιονδήποτε φοροδιαφεύγει. Η πρόταση παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών για συζήτηση. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Νιοφίτου, λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας που θα απομισθεί το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, το κόμμα του μελετά και θα συζητήσει με τους αρμόδιους φορείς τη ριζική αλλαγή του μηχανογραφικού συστήματος και τη δυνατότητα ελέγχου των στοιχείων με ηλεκτρονικό τρόπο. Επίσης, μελετάται, όπως είπε, η δυνατότητα αύξησης των ποινών για όσους φοροδιαφεύγουν.